Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα. Πηγές του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαίωναν ότι όλα είναι στη θέση τους, από τα βιβλία που παραδόθηκαν στην ώρα τους έως τους αναπληρωτές, οι οποίοι προσελήφθησαν για πρώτη φορά πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους αμέσως. Ωστόσο, συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί εκφράζουν άλλη άποψη. Στην αγορά τώρα γονείς για αγορά σχολικών. Μεγάλο εύρος τιμών και επιλογών για τα σχολικά είδη των μαθητών. Οι περισσότεροι κάνουν έρευνα στην αγορά για να βρουν τα πιο ποιοτικά είδη στις καλύτερες τιμές. Η Φόβη Γεννήματα τώρα προηγείται στο πρώτο γκάλωπ για τις εκλογές για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Δεύτερος ο Καμίνης, τρίτος ο Σταύρος Θεοδωράκης. Απόφαση σταθμός των δικαστηρίων της Πάτρας για δάνειο. Δικαιώθηκε δανειολήπτης που είχε δανειστεί σε ελβετικά φράγκα και λόγω διαφοράς στην ισοτιμία με το ευρώ είχε αυξηθεί το δανειό του κατά 30%. Αναμένονται τώρα και νέες προσφυγές. Στο νοσοκομείο ο γνωστός πατρινός γιατρός έπεσε από ελιά και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρια και πόδια. Η ΕΕΠ τώρα αναζητά τους δράστες των εμπρισμών της Ζακύνθου. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για άνδρες που πληρώθηκαν για να βάλουν φωτιές. Κλειστό για έκτη ημέρα παραμένει το καζίνο Ρίο. Άγνωστο τώρα τι θα γίνει παρά τις προσπάθειες εργαζομένων να βρεθεί η χρυσή τομή. Το καζίνο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το αποθεματικό, το οποίο κατέσχεσαν εργαζόμενοι που ανήκουν στο ΠΑΜΕ. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.